Να καλησπέρισω λοιπόν και τον Νίκο τον Βασιλάκο. Καλησπέρα. Γεια σας και από μένα, γεια σας. Γεια σας κύριε Βασιλάκο. Εμείς θα ήθελα και με την βοήθεια τη δικιά σας και με τη βοήθεια του κυρίου Κυριαζή να δούμε αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει λίγο πιο χρηστικά τις πλατφόρμες και μετά να μιλήσουμε και λίγο πιο θεωρητικά πάνω σε αυτά. Το πρώτο είναι βέβαια το εξοικονομώ κατοίκον, το οποίο είναι γνωστό σε όλους. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βλέπουμε εδώ την διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να υποβάλει τα χαρτιά και τα έγγραφα που έχει. Έχουν ήδη απορροφηθεί πάρα πολλά χρήματα. Ναι, κύριε Βασιλάκη, είναι ο δεύτερος κύκλος. Είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθούν όλοι, να συνδεθούν, να μην το φοβούνται και να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Μάλιστα. Να πάμε και στο επόμενο πρόγραμμα και είναι αυτό το του ΕΛΙΒΕΚ. Για να δούμε τι είναι γίνεται. Είναι το voucher. Είναι το voucher. Το voucher είναι για εκπαίδευση, δηλαδή τι δίνει σε ανέργους νέους και νέες. Τους δίνει τη δυνατότητα και να εκπαιδευτούν και να μπορέσουν να αναζητήσουν μετά πρακτική άσκηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πρέπει να αρδράξουν την ευκαιρία. Είναι από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Είναι μια δράση από τον κύριο Κυριαζή, δηλαδή. Που όλοι τρέφουν μεγάλες, μεγάλες ελπίδες. Ηλικίες. Και γίνεται πραγματικότητα. Είναι 18 μέχρι 25 ετών. Μάλιστα, πολύ ωραία και αυτά. Και το τρίτο που έχουμε επιλέξει είναι το ΕΛΙΒΕΚ, χρηματοδότηση γέφυρα ερευνητικών έργων που έχουν μεν αξιολογηθεί θετικά, αλλά δεν έχουν πάρει χρήματα, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μαζί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα χρήματα μπαίνουν ουσιαστικά, καταβάλλονται κατά το ίμιση. Είναι 5 εκατομμύρια ο ένας φορέας, 5 εκατομμύρια ο άλλος φορέας. Μάλιστα. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν όλοι προτάσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν μέχρι 250.000 ευρώ ανά έργο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και τι όθηση είναι για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ωραία. Να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία μέχρι να δούμε και τα υπόλοιπα προγράμματα. Να ρωτήσω τον κύριο Κυριαζή, λοιπόν, ποια είναι τα θέματα που μπορεί να υποβάλει κανείς σε αυτό εδώ το τρίτο του... Κοιτάξτε, στο τρίτο, στο ΕΛΙΔΕΚ, το ΕΛΙΔΕΚ είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο ιδρύθηκε το 2016-2017 και είναι ένα πολύ καλό, είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αυτό κάνει ως επιτοπλίστων, προσφέρει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Μάλιστα. Και επιπλέον προσφέρει για ερευνητικούς λόγους στα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων χρηματικά ποσά για να μπορέσουν να κάνουν την έρευνά τους. Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί βοηθάει πολύ την έρευνα και κυρίως τους νέους ερευνητές, τους νέους που θέλουμε αυτοί να μείνουν στην Ελλάδα, αυτοί να προχωρήσουν και να προχωρήσουν την έρευνα και την καινοτομία που τόσο πολύ ζητάμε. Να δώσουμε το λόγο στους... Δίνει και τη δυνατότητα για υψηλής αξίας σε εξοπλισμό. Μάλιστα. Για να, να μας πείτε δύο λόγια. Ήταν ένα ακόμα κομμάτι. Είναι για μεγάλο εξοπλισμό που μπορεί να πάρουν εξοπλισμό για εργαστήρια μέχρι και 4 εκατομμύρια.